Μα γιατί έχουμε ένα κοινωνικό θέμα για το μπούλινγκ που δέχονται οι άνθρωποι της τηλεόρασης. Και τώρα να δεις τι έχει ξεκινήσει με το λόγο που γίνεται για το τηλεοπτικό ρεπορτάζ, τους τηλεοπτικούς συντάκτες. Θα δεις τι έχει γίνει, γιατί μέσα στη βδομάδα όλες οι εκπομπές τοποθετήθηκαν. Εμείς τα έχουμε συγκεντρώσει τα πιο σημαντικά, γιατί τοποθετήθηκε μέχρι και η Ελένη Μενεγάκη. Αυτό δεν συμβαίνει. Φέτος και μετά το βίντεο είναι και το Κατερινάκι μας που γιορτάζει και θα της ξαναπώ χρόνια πολλά. Στην αίθουσα σύνταξη. Να, όχι, η Νάνση. Μετά το βίντεο. Μια κυρία και μου λέει: Δανάη μου, του χρόνου έμαθα ότι θα κάνεις εκπομπή με τον Κώστα Τσουρό. Ρω εγώ. Λοιπόν, και επειδή υπάρχουν διάφορα ρεπορτάζ που βγαίνουν προς τα έξω και δεν θα απαντούσα όπως πολλές φορές λένε για την εκπομπή μας, είτε τα καλοκαίρια ότι πάμε άλλες μέρες, είτε πριν το καλοκαίρι ότι πάμε άλλες ώρες. Δηλαδή, πάρα πολλές ποτέ δεν έχουμε απαντήσει, όσο και αν ψάξουμε. Πάντα αφήνουμε το κανάλι να κάνει αυτή τη δουλειά, αλλά επειδή είναι πάρα πολύ νωρίς και επειδή πίσω από μια εκπομπή κρύβονται πολλοί συνεργάτες που μπορεί να αισθανθούν ανασφάλεια, αμηχανία, αγωνία, ελλειπίση ή το οτιδήποτε άλλο. Ωραίο θα ήταν να κάνουμε όντως μια έρευνα πριν βγάλουμε ένα ρεπορτάζ. Μη με ρωτάτε τι θα γίνει, γιατί πραγματικά δεν ξέρω. Είμαι ο τελευταίος που θα μάθω. Εύχομαι το καλύτερο για όλους μας. Ούτως ή άλλως όμως, αυτό που πιστεύω είναι ότι είναι πάρα πολύ νωρίς, όχι για την Τίνα, για όλους μας, να γνωρίζουμε τι θα γίνει ή να ασχολούμαστε με το τι θα γίνει. Λοιπόν, επειδή για όλους μας έχουν γραφτεί πολλά, τι θα γίνει και είναι Νοέμβριος του 23, υπενθυμίζω, και επειδή είναι όλοι οι συνάδελφοι αυτοί που μπορεί να τα γράφουν, δημοσιογράφοι. Ας περιμένουμε λίγο. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που δουλεύουν σε αυτές τις εκπομπές, κάτω, πάνω, δεξιά, αριστερά. Πάρα πολλοί άνθρωποι. Και αν είσαι τόσο δα ανασφαλής, ήδη βάζεις τον οργανισμό σου και το μυαλό σε μια διαδικασία. Παναγίτσα μου, εγώ τι θα κάνω του χρόνου. Θα έρθει η Νάνση, θα έρθει η Ελένη, θα έρθει ο Άρης. Και λες, τι να κάνω να σκέφτομαι από τώρα το μέλλον μου. Το σίγουρο είναι ότι τα κανάλια από κάποιο σημείο και μετά ξέρουν τι θα κάνουν. Όχι πάντως στο πρώτο δίμηνο της τελευταίας σεζόν. Δεν μπορεί ένα σενάριο που κάποιος λέει το Νοέμβριο και λέει αυτό θα το δείτε, δεν θα προχωρήσει, εγώ αυτό ανανεώνει. Ναι, μπορεί να γίνει πράγματι. Βέβαια. Αλλά παίζει να γίνει και το ανάποδο. Ναι. Όλα τα έχουμε δει να γίνονται. Ναι. Πάντως, μάντις δεν κυκλοφορούν γύρω μας. Ναι. Όποιος πραγματικά γνωρίζει κάτι, γνωρίζει, γιατί είναι στα σωστά γραφεία και ακούει αλήθειες. Το θέμα είναι κάποιος ο οποίος δεν θέλει να λέγονται σενάρια για τον εαυτό του. Μπορεί να λέει σενάρια για τους άλλους και το μέλλον τους. Διαφημίσεις. Το ρίξε, έτσι δεν αυτό ήταν. Μπαμ. Αν κάποιον αφορούσε. Νομίζω δεν φωτογράφησε νομίζω κάποιο συγκεκριμένο, αλλά επειδή διάβαζε διάφορα blogs και διάφορα έτσι, tweets κτλ. Δεν φωτογραφίζει ένα πρόσωπο, λένε. Νομίζω λένε είναι πανέξυπνη για να το κάνει. Και θεωρώ ότι κάποιοι άνθρωποι, γενικότερα και δημοσιογράφοι, βγάζουν μερικές αιμονές πολλές φορές και λένε α, είπε για αυτό το πρόσωπο. Νομίζω λένε είναι πολύ έξυπνη. Δεν θα φωτογράφιζε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Και η ίδια έχει χτυπηθεί πολύ από το τηλεοπτικό ρεπορτάζ τα τελευταία χρόνια. Γι' αυτό νομίζω ότι κυρίως το έλεγε. Επειδή πάμε μιλάμε για το θέμα, ναι, όμως, γιατί είναι και η Κατερίνα στην αίθουσα σύνταξης. Για να το γεια σου ρε Κατερινάκη, λαμπερό κόκκινο και ορτάζων. Χρόνια σου πολλά, να είσαι χιλιόχρονη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είμαστε όλοι καλά με υγεία, με αγάπη υγεία αυτό. Και καθόλου κόντρες, παιδιά, θα το πω. Γιατί είπε και καθόλου κόντρες. Κατά βάθος τις θέλουμε καλά, λίγο. Εντάξει, και κόντρες στη ζωή δεν είναι κακό. Τουλάχιστον να είναι λίγες, να είναι λίγες. Και να μην είναι έτσι για να γίνονται, να υπάρχει ένα θέμα. Να σε ρωτήσω ρε Κατερίνα, τι ντόρος είναι αυτός που έχει γίνει με το τι γίνεται του χρόνου, ποιος φεύγει, πού πάει, τι μεταγραφεί. Ποιος δεν ανανεώνει. Όντως, αυτό που είπε η Μενεγάκη ότι είναι πολύ νωρίς για να έχουν αποφασίσει τα κανάλια, αλήθεια δεν είναι. Λοιπόν, εγώ θα κάνω ένα μικρό σχόλιο για όλο αυτό που έχει προκύψει και θα πω ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί για το τι λέμε, για το τι γράφουμε. Όντως, φέτος έχουμε δει, νομίζω, για πρώτη χρονιά να γίνεται όλος αυτός ο ντόρος για το τι θα δούμε του χρόνου. Παιδιά, είναι πολύ νωρίς, δεν ξέρω πώς γίνεται. Δηλαδή, εγώ που μιλάω κάθε μέρα με τα κανάλια, προκαλεί σε όλους πολύ μεγάλη εντύπωση. Εγώ έχω μια υποψία ότι μπορεί να μην έχουν θέματα. Και για να κάνουν μπάζ ότι έχουμε μια είδηση, γιατί πάντα πουλάει το ποιος δεν θα ανανεώσει, ποιος θα φύγει από αυτό το κανάλι. Τα βγάζουν μόνοι τους. Ναι, Μαρία μου, απλά ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Ότι εμείς οι δημοσιογράφοι πρέπει αρχικά να διασταυρώνουμε την είδηση. Δεύτερον, δηλαδή έχουμε δει φέτος για πρώτη χρονιά να λέμε κάτι σήμερα. Δηλαδή είναι σαν να έρθω εγώ σήμερα να σου πω κάτι και αύριο να έρθω να σου πω ότι ξέρεις κάτι τελικά δεν θα γίνει. Ακυρώνουμε οι ίδιοι τους εαυτούς μας και τις δουλειές μας. Αλλά οποιοδήποτε δημοσιογράφος το όνομά του με το να βγάζει από το κεφάλι του βλακία.
Γιατί ρε, εσύ, τα site που έχουν ένα τίτλο τραγικό και πατάς και δεν είναι τίποτα, τη σκάει και τη ρόπιτα. Για συντάκτες που κάνουν ρεπορτάζ. Το θέμα είναι ότι επειδή λήγουν πολύ δυνατά συμβόλαια φέτος, μπορεί και κάποια κανάλια να έχουν αρχίσει από νωρίς. Ναι, αλλά η κοπέλα σου λέει μιλάει με τα κανάλια. Ναι. Κανείς δεν τη το έχει. Επίσης, εμένα, πόσα χρόνια κάνω τηλεόραση. Κάθε χρόνο με κόβουνε. Πέρσι καλά, χίλιες φορές. Αλλά όχι όλα μου τα χρόνια. Θέλω να πω ότι πολλές φορές γίνεται ένα ρεπορτάζ το οποίο δεν έχει αντίκρισμα, αλλά κάπως θέλουμε να δημιουργήσουμε μια ένταση, μια κατάσταση. Γιατί αυτό είναι σαν ένα βότσαλο στη λίμνη που κάτι γίνεται κυματισμός. Εγώ μπορεί να αντιδράσω, να το έχουν να παίξουν. Και θέλω να πω στον Άρη Καβατζίκη που λέει ότι. Υπάρχουν άνθρωποι που νιώθουν ανασφαλείς και αν κάποιος είναι ευαίσθητος θα τον πιάσουν. Άμα κάνεις αυτή τη δουλειά, πρέπει μόνος σου να διαχειριστείς πόσο ευαίσθητος και ανασφαλής είσαι. Γιατί ακούς πάρα πολλά, είναι πάρα πολλοί οι κραδασμοί τριγύρω που δημιουργούνται, που πρέπει να είσαι πολύ σταθερός και δυνατός στο κέντρο σου για να αντέξεις. Και αν ξέρεις ότι κάνεις το καλό, τη φάση, τη γύρω. Και κάνεις τη δουλειά σωστά. Ό,τι και να γίνεται γύρω σου, θα τη βρεις την σωστή λύση για σένα τη δεδομένη στιγμή, γιατί είσαι σίγουρος ότι είσαι σωστός επαγγελματίας. Πέρα από αυτό, και ό,τι γίνεται, για καλό γίνεται στη ζωή. Αυτό είναι δεδομένο για μένα.